Πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Φόσκολο, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, για ένα ζήτημα το οποίο σήμερα το είπαμε και νωρίτερα. Καλησπέρα κύριε Φόσκολε. Πέρασε πια από τη θεωρία στην πράξη, μια ιστορική ημέρα όπως χαρακτηρίζεται για την Ελλάδα και την Κρήτη, και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ήσασταν ένας από εκείνους που ασχολήθηκαν δεκαετίες ολόκληρες με ένα θέμα που πριν από μερικά χρόνια ελάχιστοι πίστεψαν. Σήμερα λοιπόν θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε. Εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος πάρα πολύ, αλλά θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δημοσιογράφους που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο. Ιδιαίτερα την Κρήτη TV, που ήταν πρωτοποριακή, τον Γιώργο του Σαχίνη, τον Κώστα το Χαρδαβέλα, τον Ζαχαρία Μίχα, τον Σταύρο το Λιγερό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμβάλει στο να προωθήσουν αυτή την ιδέα. Και βεβαίως εν συνεχεία το δίδυμο Μανιάτη Σταθάκη. Διότι χωρίς πολιτική βούληση δεν θα φτάναμε στο όνειρο. Είναι μια πραγματικότητα. Φωνάζαμε ο Ζελελίδης, η Τερέζα Φωκιανού, ο Ηλίας ο Κονοφάγος και μια σειρά άλλοι από επιστήμονες. Σήμερα δικαιωθήκαμε και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σώζεται η Ελλάδα οικονομικά. Είναι τεράστια γεωπολιτική σημασία αυτές οι υπογραφές. Εκεί θα σας πήγαινα, κύριε Φόσκολε, στο πόσο σημαντική είναι η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας, τι έχουμε να κερδίσουμε, τι έχουμε να περιμένουμε και αν όντως μπορεί να αλλάξει το τοπίο σε ό,τι αφορά την οικονομία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω μόνο από τα κοιτάσματα της Κρήτης, σε αυτά που έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Εκτιμώ με βάση την έκταση των κοραλιογενών υφάλων και με μία τιμή φυσικού αερίου 8 δολάρια τα 1000 κυβικά πόδια, ότι αν έχουμε την ίδια πληρότητα με το ΖΟΡ, η αξία των αποθεμάτων μόνο στον ομό Χανίων, όχι σε όλη την Κρήτη, είναι της τάξης των 400 δις δολάρια. Από αυτά το 20%, δηλαδή το 1/3, πάει στην κυβέρνηση και τα 270, το 5% που είναι 270 δις πάει στην περιφέρεια. Από τον ομό Χανίων. Τώρα υπάρχουν και κοιτάσματα κάτω από το Ρέθυμνο, κάτω από το νομό Ηρακλείου και κάτω από την νομό Λασιθίου. Αυτές οι περιοχές θα βγουν σε διαγωνισμό σε περίπου, πιστεύω, με την καινούρια κυβέρνηση. Μπήκε το νερό στα βλάκια, αυτό είναι το σημαντικό. Όταν υπάρχουν γύρω από αυτά τα κοιτάσματα 10 ηφαίστεια τα οποία σε καθημερινή βάση βγάζουν φυσικό αέριο, το οποίο χάνεται στον αέρα ή μετατρέπεται σε υδρίτη, σημαίνει ότι υπάρχει μια αποθήκη που τροφοδοσίας και ψάχνουμε αυτές τις αποθήκες. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με την Exxon Mobil στην Κύπρο. Χτυπήσανε σε κομμάτι που ξέρανε ότι βγαίνει φυσικό αέριο μέσα από τα ηφαίστεια. Εμείς έχουμε πολλά ηφαίστεια, ιδιαίτερα ο νομός Ηρακλείου, νότια από το Ηράκλειο, υπάρχουν 19 ηφαίστεια που σε καθημερινή βάση βγάζουνε, ξερνάνε κάθε μέρα φυσικό αέριο και το περιβάλλον δεν έχει πάθει τίποτε. Την άλλη Τετάρτη θα έχω μία παρουσίαση στον κύριο Σαχίνη. Όλη η ομιλία μου θα είναι το περιβάλλον. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Οι νομοθεσίες που πήρε η κυβέρνηση καλά τις έκανε,
αλλά δεν πρόκειται να έχουμε καμία, μα καμία, απολύτως καμία επίπτωση. Και ο λόγος είναι απλός. Το φυσικό αέριο που είναι κάτω από την Κρήτη είναι πεντακάθαρο. Δεν έχει έρθει από διάσπαση πυρολυτική του πετρελαίου. Είναι φυσικό αέριο που προέκυψε από βακτήρια που επέδρασαν επάνω σε θητική βλάστηση. Τελεία άλλη μορφή φυσικού αερίου. Τελεία άλλη μορφή. Και υπάρχει ολόκληρο, η γένεση αυτού του φυσικού αερίου είναι τελείως διαφορετική από τη γένεση του φυσικού αερίου που υπάρχει σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο.